Επειδή είδαμε ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για το βόρειο υπηρετικό και σε σχέση με το πρωτόκολλο της Κέρκυρας, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλό να εξετάσουμε μαζί το πρώτο προσάρτημα. Άρα, περί τίνος πρόκειται. Είναι ένας πίνακας που καταγράφει, θα τον έχετε βέβαια και στο βίντεο για να μπορείτε να το διαβάσετε και εσείς οι ίδιοι. Άρα, έχουμε έναν πίνακα που καταγράφει όλα τα χωριά, τα βάζει αλφαβητικά, Αργυρόκαστρο, Χιμάρα, Δελβίνη κτλ. Και ουσιαστικά κοιτάζει κάθε φορά τον πληθυσμό. Ποιοι είναι οι Έλληνες, και έχει ενδιαφέρον γιατί λέει πάνω οι Έλληνες. Μετά λέει ποιοι είναι οι Μωαμεθανοί, οι Μουσουλμάνοι, το σύνολο. Στη συνέχεια κοιτάζει τα ποσοστά επί της 100, οι Έλληνες με τους Μουσουλμάνους, ας το πούμε έτσι, γιατί τότε το λέγανε Μωαμεθανοί, και κοιτάζει βέβαια και στη συνέχεια τα στατιστικά των σχολείων. Άρα κοιτάζει για τα αγόρια, τα κορίτσια, το σύνολο, εδώ δεν βλέπουμε καμία διαφορά σε σχέση με το θρήσκευμα, και στο τέλος βάζει και τα στοιχεία για τις εκκλησίες και για τους παπάδες, δηλαδή το πλήθος. Αυτό που με ενδιέφερε είναι να δούμε ότι σε μερικά χωριά τα πράγματα ήταν πολύ ξεκάθαρα. Να βλέπουμε που γονεί είναι 100% είναι οι Έλληνες. Μιλάω τώρα για τα πιο υψηλά ποσοστά που βλέπω μπροστά μου. Είχαμε με τον Δελβίνο είναι 78%. Στη συνέχεια είχαμε τη Χιμάρα με 58%. Έχουμε όμως και Λεσκοβίκη πριν, που είναι 61%, και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν μεγάλα ποσοστά. Όταν το εξετάζουμε με αυτόν τον τρόπο και βλέπουμε ότι έγινε μια καταμέτρηση αναμονάδα, είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν έχουμε αυτές τις γνώσεις για να δούμε πώς επιλέχθηκε η διατύπωση του πρωτοκόλλου. Άρα είναι καλό να μην κοιτάζουμε μόνο τα ποσοστά επί της 100, να κοιτάζουμε και τους αριθμούς. Βλέπω ότι όλοι οι αριθμοί είναι αναμονάδα που έχουν καταμετρηθεί, άρα ξέρουμε με ακρίβεια πώς ήταν οι Έλληνες σε κάθε χωριό. Τώρα όσο αφορά τα σχολεία, αυτό που είναι εντυπωσιακό, νομίζω ότι βλέπετε αμέσως ότι στο Αργυρόκαστρο έχουμε 52 σχολεία και στην Κοριτσά έχουμε 53. Μετά θα κατεβούμε στα 49 στο Δελβίνο, αλλά αυτό που έχει σημασία για μένα είναι ότι ακόμα και σε πολύ μικρά χωριά, όπου θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι, βλέπουμε ότι υπήρχαν στο ελάχιστο 5 και 8 σχολεία. Όταν το κοιτάζουμε με αυτόν τον τρόπο, κοιτάζουμε βέβαια και τον πληθυσμό των αγοριών και των κοριτσιών. Υπάρχει μια μεγάλη διαφοροποίηση, δηλαδή βλέπουμε ότι είναι πιο πολύ τα αγόρια που φοιτούν στα σχολεία και τα κορίτσια πολύ λιγότερο. Εντάξει, δεν είναι κάτι που μας ξαφνιάζει, γιατί μιλάμε για μια άλλη εποχή, εφόσον είμαστε 100 χρόνια πριν. Αλλά είναι σημαντικό να το σημειώσουμε. Τώρα όσο αφορά τις εκκλησίες, αυτό που για μένα είναι εντυπωσιακό είναι ότι σχεδόν συστηματικά, εκτός από την περίπτωση της Κοριτσάς, που είναι ξεκάθαρα υπέρ των παπάδων, έχουμε πάντοτε πιο πολλές εκκλησίες από παπάδες. Δηλαδή, στο Αργυρόκαστρο είχαμε 94 εκκλησίες, με 71 παπάδες. Άμα δούμε, ας πούμε, Δελβίνο είναι 73 εκκλησίες με 62 παπάδες. Θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο ισορροπημένο, ενώ για την Κοριτσά είναι η μόνη περιοχή που βλέπουμε εντελώς το ανάποδο, 78 εκκλησίες για 91 παπάδες. Αυτό σημαίνει ότι ήδη τότε υπήρχε μια έλλειψη. Είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας για να καταλαβαίνουμε και πόσο σημαντική είναι η παρουσία της Εκκλησίας, εννοώ της επάνδρωσης της Εκκλησίας και όχι μόνο της δομής,
σε μια περιοχή όπου υπήρχαν όντως προβλήματα. Άρα το γεγονός ότι υπήρχαν προβλήματα εξηγεί σίγουρα και αυτούς τους αριθμούς, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι πάρα πολλές οι εκκλησίες, γιατί άμα κάνουμε έτσι μια απαρίθμηση και σας πω 94, 20, 73, 25, 18, 36, 9, 78 και 23 είναι τα χωριά που έχουν ουσιαστικά καταμετρήσει, όπου υπάρχει εκκλησία. Βλέπουμε ότι συνολικά μιλούσαμε για 376 εκκλησίες. Άρα είναι και αυτό ένα δεδομένο που είναι σημαντικό και αυτές οι εκκλησίες χρειάζονται και προστασία. Άρα δεν είναι μόνο η δική μας που είναι στη Βόρεια Ήπειρο, εννοώ τον πληθυσμό, τους Βορειοϋπειρώτες, πρέπει να σκεφτούμε και τις δομές και τις εκκλησίες. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο για μας να μπορούμε να εντοπίσουμε αυτές τις 376 εκκλησίες με σιγουριά, αλλά θα ήταν καλό, εφόσον έχουμε αυτόν τον αριθμό, να μπορούμε να το δούμε με έναν ξεκάθαρο τρόπο. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε κάνει και ανάλογα πράγματα στα κατεχόμενα της Κύπρου. Εδώ είναι καλό να ξέρουμε σε ποια κατάσταση είναι, ποιες έχουν ανάγκες άμεσες και ποιες πρέπει να φροντίσουμε διαχρονικά, έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η μνήμη, η πολιτισμική και η θρησκευτική, γιατί ουσιαστικά μην ξεχνάμε ότι είναι και οι ρίζες και για τον πληθυσμό. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος να μας πει ότι στη Βόρεια Ήπειρο δεν υπάρχει χριστιανισμός. Είναι πολύ ξεκάθαρος σε σχέση με αυτές τις εκκλησίες. Απλώς θα ήταν καλό, εφόσον η Εκκλησία είναι μαζί μας, να είμαστε και εμείς μαζί με την Εκκλησία, ειδικά σε αυτές τις δράσεις, γιατί άμα δεν βοηθάμε και εμείς και θεωρούμε ότι δεν είναι και πολύ σημαντικό γιατί απλώς ανήκουν στο παρελθόν, είναι κρίμα, γιατί τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι με το πρώτο παράδειγμα που αναλύσαμε μαζί είναι ότι έχουμε δεδομένα συγκεκριμένα τα οποία δεν είναι μόνο δικά μας, ενώ δεν είναι μόνο των Ελλήνων, είναι και από την Διεθνή Επιτροπή Ελέγχου, άρα η καταμέτρηση έγινε με τον πιο αντικειμενικό τρόπο που γινόταν και αυτό είναι σημαντικό γιατί ουσιαστικά είναι θεμέλια για μας για το τι διεκδικούμε στην περιοχή, για το τι είναι η περιοχή και για το πόσο παράλογο είναι να υπάρχουν άνθρωποι που να θέλουν να ξεριζώσουν οποιοδήποτε χριστιανικό στοιχείο της περιοχής, γιατί μην ξεχνάμε αυτήν την ταύτιση με το χριστιανικό και το ελληνικό σε αντιπαράθεση με το μουσουλμανικό, αλλιώς δεν καταλαβαίνουμε και αυτούς τους αριθμούς του παραπτύματος.